Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Και βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Τσάλος από την αποκάλυψη ότι ο Ερντογάν ζήτησε βύθιση ελληνικού πλοίου ή κατάρριψη αεροσκάφους. Γιατί αρνήθηκαν οι στρατηγοί οι κινήσεις της Αθήνας. Ο Μακρόν σε Λίβανο και Ιράκ περικυκλώνει την Τουρκία και κατακεραυνώνει τον Ερντογάν. Λουκέτα σε γνωστά κλαμπ της Μυκόνου, σε καραντίνα η Μόρια μετά από κρούσμα. Κουτσουρεμένο δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας. Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του Τραμπ, σενάρια ότι είχε πάθει εγκεφαλικό, διαψεύδει ο γιατρός του. Κόκκινο συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα μετά το χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Die Welt ότι ο Ερντογάν ζήτησε προημερών από τους στρατηγούς του να βυθίσουν ένα ελληνικό πλοίο, προκαλώντας έτσι θερμό επεισόδιο. Επί 24 ολόκληρες ώρες η Άγκυρα σιωπά απέναντίας εμένει στη λογική των απειλών, με τον τουρκικό τύπο να αναφέρει σήμερα ότι το Roots Race και η συνοδεία του θα φτάσουν ως τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Σύνδεση με τους συναδέλφους, ο Μιχάλης Ιγνατίου μαζί μας από το Βερολίνο, ο Παντελής Βαλασόπουλος, από την Κωνσταντινούπολη, η ανταποκρίτρια του Open στην Τουρκία, η Μαρία Ζαχαράκη, μαζί μας και η Αλεξία Τασούλη. Οι συνάδελφοι θα σταθούν σε πολύ λίγο στις προεκτάσεις των γεγονότων. Δείτε όμως πρώτα όσα έχουν προηγηθεί. Τον εφιάλτη πρώτων πυλών της Ελλάδας φέρνει το κρυφό σχέδιο του Ερντογάν. Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, που θέλει τον Τούρκο πρόεδρο να ζητά από τους στρατηγούς του να πατήσουν τη σκανδάλη εναντίον ελληνικού πλοίου ή αεροσκάφους, ταρακούνησε την Αθήνα. Καθώς φαίνεται να επιβεβαιώνει τις πιο απεσιόδοξες εκκρεμίσεις για τα κίνητρα της Άγκυρας. Δεν έχει διαψευστεί αυτό ούτε από την τουρκική κυβέρνηση, αλλά ούτε και από την τουρκική πρεσβεία στο Βερολίνο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από το ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων σας. Και αυτό αναδεικνύει για άλλη μια φορά ποιος προκαλεί την περιοχή και ποιος είναι παράγοντας σταθερότητας. Την αποδέσμευση κανόνων εμπλοκής προς το τουρκικό ναυτικό, το ελεύθερο δηλαδή να βάλουν εναντίον Ελλήνων χωρίς επιπλέον έγκριση, φανέρωσε μόλις την Κυριακή η εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ. Η παραγγελιά Ερντογάν όμως για βύθιση ελληνικού πλοίου ή κατάρριψη αεροσκάφους, όπως αναφέρει η Welt, οδηγεί τους Έλληνες σε ετοιμότητα να απαντήσουν σε κάθε απόπειρα προβοκάτσιας από τον Εύρο έως τη Γάβδο. Ο σκοπός τους ήταν να προκαλέσουν ένα θερμό επεισόδιο. Η κυβέρνηση έχει κρατήσει την ψυχραιμία της. Δεν έχει παίξει το παιχνίδι του Ερντογάν και της Τουρκίας. Οι Τούρκοι στρατηγοί είπαν όχι επειδή γνωρίζουν ότι στη σκανδάλη βρίσκονται πλέον και τα ελληνικά δάχτυλα. Και επομένως, εκ του ασφαλούς πόλεμος δεν υπάρχει. Όταν οι στρατηγοί αρνήθηκαν, κάποιος άλλος πρότεινε να ρίξουν ένα ελληνικό πολεμικό αεροσκάφος. Ο πιλότος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κάθισμα εκτείναξης και να σωθεί. Αλλά οι στρατηγοί αρνήθηκαν και αυτό να το κάνουν. Η Τουρκία δεν θέλει να πάει σε γενική σύραξη. Φοβάται την Ελλάδα σε γενική σύραξη. Αυτό που, ας το πούμε, θα τολμήσει να κάνει μια εσκεμμένη ενέργεια, μια προβοκάτσια ή κάτι αντίστοιχο με το Λίμνος. Και εκεί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Eğer Oruç reisimize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar. Το τι έπαθε η φρεγάτα Kemal Reis από τη σύγκρουσή της με το Λίμνος είναι γνωστό σε όλο το τουρκικό ναυτικό. Όσο και αν ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα, η τρύπα που άνοιξε στο πίσω δεξιό μέρος του τουρκικού σκάφους δείχνει ποιος πήρε το μάθημα. Και ίσως γι' αυτό το χτύπημα η τουρκική ηγεσία να επιζητά τώρα απάντηση. Όσο αυτός βλέπει ότι δεν του βγαίνει, τόσο περισσότερο αυξάνει την πίεση. Την ίδια ώρα, όσο οι Ευρωπαίοι αναζητούν τον σωστό και αποτελεσματικό τρόπο παρέμβασης, ο Ερντογάν αγνοεί τις προειδοποιήσεις και τις ασαφείς κόκκινες γραμμές. Αφού με νέα ναύτεξ στέλνει το Roots Race πιο κοντά σε Ρόδο και Καστελόριζο. Η Γενής ΑΦΑΚ μιλά για έρευνες στα 6 ναυτικά μίλια από τις ελληνικές ακτές. Συνεχίζει την αποστολή. Το Roots Race θα σαρώσει την περιοχή μέχρι το τέλος των χωρικών υδάτων του Καστελόριζου και της Ρόδου. Uluslararası belgelere baktığımızda da, uluslararası anlaşmalara baktığımızda da burada Türkiye'nin haklılığını gösteren pek çok belge, pek çok olay vardır. Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir. Boyunu aşan işlere kalkışıyor. Ο δεύτερος δαίμονας του Ερντογάν μετά τους Έλληνες είναι οι Γάλλοι, καθώς ο Εμμανουέλ Μακρόν όχι μόνο δεν μετρά τα λόγια του για τον τουρκικό τσαμπουκά στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά κάθε μέρα φροντίζει να ρίχνει και από ένα καρφί στα τουρκικά σχέδια.
πούλησε φρεγάτες και ραφάλ στην Αίγυπτο, έστειλε μαχητικά σε Ελλάδα και Κύπρο, ταξιδεύει στο Λίβανο επιθεωρώντας τα στρατεύματά του εκεί, ενώ συναντά Κούρδους στο Ιράκ. Όλους τους αντιπάλους της Τουρκίας τους βάζει κοντά του. Quand la Turquie envahit la Syrie pour lutter contre les Kurdes et envahit le nord de la Syrie sans le consentement du peuple syrien et des gouvernements syriens, ça s'appelle de l'ingérence. Την ώρα πάντως που οι Τούρκοι βάζουν στο στόχαστρό τους στο Καστελόριζο, η πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια συμβολική κίνηση θα επισκεφτεί την Κυριακή το ακριτικό νησί για την επέτειο της απελευθέρωσης. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και στη Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία. Λοιπόν, έχουμε την αντίδραση στο δημοσίευμα της Die Welt από την Άγκυρα. Μετά από 24 ώρες νίκη, τελικά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε και σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει το δημοσίευμα αυτό από κύμα της φαντασίας, όπως λέει. Το γεγονός ότι μάλιστα ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, εκτοξεύει κατηγορίες εναντίον της χώρας μας με βάση αυτό το φαντασιόπληκτο δημοσίευμα, είναι μια νέα εκδήλωση της προκλητικής πολιτικής αυτής της χώρας, εννοεί την Ελλάδα, mm-hmm. της οποίας οι ενέργειες είναι εκτός πραγματικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν συνάδουν με τη διεθνή πρακτική και τους νόμους. Λοιπόν, βάζει στο στόχαστρο τον κύριο Πέτσα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για όσα είπε νωρίτερα στο Open. Ακριβώς. Με μια διάψευση που καθυστέρησε 24 ολόκληρες ώρες για ένα θέμα τόσο σημαντικό, Μαρία. Και καταλήγει, ήταν μια μικρή λιτή ανακοίνωση, αλλά πολύ αιχμηρή. Η ανακοίνωση λοιπόν καταλήγει ότι οι ελληνικές αρχές, αντί να ασχολούνται με τέτοιες αβάσιμες ειδήσεις, καλύτερα θα ήταν να σταματήσουν τα βήματα που αυξάνουν την ένταση στην περιοχή. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν καταλήγει η ανακοίνωση. Και ενώ από τη μία νίκη έχουμε διάψευση από την Άγκυρα ότι ο κύριος Ερντογάν σχεδίαζε κάποιο θερμό επεισόδιο, ακόμη και με βούλιαγμα πλοίου στην Ανατολική Μεσόγειο, από την άλλη ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, mm-hmm. σε νέα του ανακοίνωση πριν από λίγο, λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το διεθνές δίκαιο δίνει στην Τουρκία το δικαίωμα επέμβασης κατά άλλης χώρας που είναι εχθρική. Mm-hmm. Και μάλιστα κατονομάζει την Ελλάδα και τη Γαλλία ότι είναι εκείνες που έχουν επιθετικές βλέψεις, επιθετικές mm-hmm. φιλοδοξίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα βλέπαμε στον τουρκικό τύπο, είναι η ιστερία για το Καστελόριζο που επικρατεί ήδη από χθες και τη βλέπουμε να ανατροφοδοτεί. Διαρκώς διαρκώς στην Τουρκία, Μαρία. Τώρα πια έχει και μια επίσημη υπογραφή από τον γνωστό ακραίο κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν, τον κύριο Μπαχτσελή. Θα μείνουμε σε αυτά και το μείζον για μας είναι πώς τα ακούει η Χρήστο Τσιγούρη όλα αυτά η Αθήνα. Καταρχήν είναι μια διάψευση που άργησε τουλάχιστον 24 ώρες. Το δημοσίευμα της έγκριτης γερμανικής εφημερίδας Νίκη έκανε το γύρο της Ευρώπης μέχρι να φτάσει η αντίχυση στην Τουρκία και να βγει σήμερα η διάψευση. Μια διάψευση όμως που ποιος θα μπορούσε να την πάρει σοβαρά, όταν το σενάριο που δίνει αυτό το δημοσίευμα είναι πατρόν με προηγούμενες κρίσεις. Σας θυμίζω την υπόθεση Βαριοπούλα. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι Έλληνες στρατιωτικοί καταρχήν έχουν προετοιμαστεί ανάλογα. Ανάλογες είναι οι εκπαιδεύσεις που έχουν κάνει στα σενάρια πολέμου. Και βεβαίως το μήνυμα έχει ληφθεί και είναι πάρα πολύ καθαρό. Από τον Εύρο έως τη Γάβδο είναι όλοι έτοιμοι και κυρίως προσέχουν να μην εκδηλωθεί προβοκάτσια από την πλευρά της Άγκυρας, κάτι τέτοιο που περιέγραψε δηλαδή το επίμαχο δημοσίευμα, προκειμένου να πέσει η ευθύνη στην πλευρά της Ελλάδας. Την ίδια ώρα όμως και στο διπλωματικό επίπεδο υπάρχει κινητικότητα. Ο Υπουργός Άμυνας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Εκθέτει τη στάση της Τουρκίας, περιγράφει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως αναφέρεται και στις λεκτικές απειλές πολέμου από τον Ερντογάν που για την ώρα έχουν μείνει στα λόγια και μένει να δούμε αν τα όσα περιγράφει ναι. το δημοσίευμα θα γίνουν πράξη, καθώς υπάρχουν πληροφορίες στο πεδίο ότι καθημερινή είναι οι τσαμπουκάδες από την πλευρά των Τούρκων, είτε πρόκειται για πολύ κοντινές προσεγγίσεις σκαφών, είτε ακόμα και για λοκάρισμα στα ραντάρ, από ραντάρ εχθρικών πλοίων των ελληνικών μονάδων. Λοιπόν, σε αυξημένη επιφυλακή και σε κόκκινο συναγερμό διαρκώς η Ελλάδα. Επιστρέφοντας όμως στην Τουρκία, μιλούσαμε για ένα παραλήρημα με το Καστελόριζο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ανατροφοδοτείται διαρκώς σήμερα. Έχει στον πυρήνα του και ένα βίντεο που επικαλούνται οι Τούρκοι, η Μαρία.
Εδώ και δύο μέρες, Νίκη, ο τουρκικός τύπος και η πολιτική βέβαια δεν ασχολούνται με τίποτε άλλο πέρα από το Καστελόριζο και την αποστολή εκεί των Ελλήνων στρατιωτών. Πολλά λοιπόν τα δημοσιεύματα και οι δηλώσεις και του Ομέρ Τσελίκ και σήμερα πάλι, ενώ σήμερα η τουρκική κρατική τηλεόραση, ναι, η γνωστή TRT, έδειξε και ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει κινήσεις Ελλήνων στρατιωτών στο Καστελόριζο. Στα αποκλειστικά, όπως τα παρουσιάζει τουλάχιστον το TRT πλάνα, φαίνεται να υπάρχει μια ελληνική σημαία και στρατιώτες να κινούνται σε μια βραχώδη περιοχή, και σύμφωνα με την τουρκική τηλεόραση αυτή η περιοχή είναι το Καστελόριζο. Φαίνεται επίσης και ένα στρατιωτικό φορτηγό και ένα κτίσμα πάνω σε αυτό το βράχο. Το τουρκικό κρατικό κανάλι λοιπόν σημειώνει δεικτικά ότι το Καστελόριζο θεωρείται αποστρατικοποιημένο με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Ωστόσο υπάρχει πάνω σε αυτό στρατός και φέρνει στην κοινή γνώμη, όπως λέει, τις αποδείξεις. Λοιπόν, όπως έχει πει και ο Υπουργός Άμυνας, ότι απειλείται, εξοπλίζεται και αμήνεται. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με επίσημες δηλώσεις και με υπόγειες διαρροές, ο Ερντογάν προσπαθεί να διασώσει το πολιτικό του κεφάλαιο την ώρα που η τουρκική οικονομία παραμένει στο ναδύρ και η δημοτικότητα του ίδιου σε διαρκή ελεύθερη πτώση. Πάμε λοιπόν στο Βερολίνο. Ο Ερντογάν συσπυρώνει τους ακραίους παντελή. Κρατά όμως το απειρόβλητο από την κριτική που ασκεί κατά πάντων την Άγγελα Μέρκελ. Ίσως γιατί ελπίζει να τη βρει ως σύμμαχο την ώρα που το κλίμα βαραίνει στην Ευρώπη. Καλησπέρα από το Βερολίνο. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποια είναι η ουσία του χθεσινού δημοσιεύματος της Welt που τόσο θόρυβο έκανε? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η τουρκική οικονομία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ναδύρ. Έχει πολλά προβλήματα ο Ερντογάν. Σήμερα ο οίκος Φιτς υποβάθμισε 18 τουρκικές τράπεζες. Δεν είναι μόνο αυτό. Η λίρα πέφτει. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την πανδημία, η οποία φαίνεται να ξεφεύγει ξανά στην Τουρκία. Υπάρχει πρόβλημα με τις διαμάχες που έχει ο Ερντογάν από το Ιράκ, τη Συρία μέχρι τη Λιβύη και την Ελλάδα. Πέφτει συνεχώς η δημοτικότητά του. Ποιο είναι τώρα η ουσία του χθεσινού δημοσιεύματος? Ότι κοινικά ο Ερντογάν σχεδιάζει ακόμα και ένα θερμό επεισόδιο για να γαντζωθεί στην εξουσία, να συσπυρώσει γύρω του όχι μόνο τους φανατικούς, όχι μόνο τους Ισλαμιστές, αλλά ολόκληρο τον τουρκικό λαό. Απέναντί του να είναι όλοι, η Ευρώπη, η Αμερική, η Ελλάδα, η Γαλλία, και να λέει στους Τούρκους, κοιτάξτε, είμαστε μόνοι μας απέναντι όλων. Έτσι, ώστε να συσπυρωθεί όλος ο τουρκικός λαός γύρω από τον Ερντογάν. Αυτός να μείνει στην εξουσία, τουλάχιστον μέχρι το 2023, γιατί το 2023 είναι τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας και θέλει εκεί να είναι εκείνος ο πρόεδρος που θα αντικαταστήσει στους τοίχους τις φωτογραφίες, ναι, του Κεμάλ Ατατούρκ με τις δικές του. Τώρα να γίνει δηλαδή ο νέος πατέρας του. Να ξαναγράψει την ιστορία όπως θέλει και να ξαναχαράξει τους χάρτες της περιοχής. Ακριβώς. Τώρα τι συμβαίνει με την Καγκελάριο? Το λέει αυτό και η Βελ, ότι παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν επιτίθεται εναντίον της Ελλάδας, της Γαλλίας κτλ., αφήνει στο απειρόβλητο μέχρι στιγμής τη Μέρκελ, παρόλο που στο παρελθόν 2-3 φορές την έχει αποκαλέσει ναζίστια. Ναι. Δεν έχει επιτεθεί στη Μέρκελ. Ίσως λένε είναι το γεγονός ότι θέλει την τελευταία στιγμή, όταν εκείνος επιλέξει, να την έχει έτοιμη για τη διαμεσολάβηση. Δεν ξέρουμε όμως αν αυτό είναι δυνατόν. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δείξουν οι εβδομάδες που έρχονται. Ευχαριστούμε τον Παντελή Βαλασόπουλο και έλατε να σταθούμε για λίγο ακόμη σε αυτό το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Die Welt. Έχει αξία να ακούσετε πώς αποτιμούν όσα έφερε στο φως η εφημερίδα, αυτά που η Άγκυρα με 24 ώρες καθυστέρηση χαρακτηρίζει αποκοίματα φαντασίας. Οι ειδικοί λοιπόν μιλούν στο Open. Το όχι των ναυάρχων και των στρατηγών του Ερντογάν φέρεται ότι έκαψε τα σχέδια του Προέδρου για ένα θερμό επεισόδιο. Αξίζει όμως να δείτε και ποιοι είναι εκείνοι οι ανώτατοι Τούρκοι στρατιωτικοί που επηρεάζουν τις αποφάσεις του Προέδρου. Στρατηγός Γιασάρ Γκουλέρ, αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ανέλαβε τη θέση διαδεχόμενος τον στρατηγό Χουλουσία Κάρ όταν ορίστηκε Υπουργός Άμυνας. Ναύαρχος Αντάνος Μπαλ, αρχηγός ναυτικών δυνάμεων της Τουρκίας. Χασάν Κιουτζουγιαγιούζ, αρχηγός της αεροπορίας. Είναι οι τρεις ανώτατοι αξιωματικοί που, σύμφωνα με το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, αρνήθηκαν να υπακούσουν στην εντολή του Ταγίπ Ερντογάν να βυθίσουν ένα ελληνικό πλοίο στη Μεσόγειο ή να γίνει κατάρριψη ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους χωρίς να υπάρξουν θύματα.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όταν οι στρατηγοί αρνήθηκαν, κάποιος άλλος πρότεινε να ρίξουν ένα ελληνικό πολεμικό αεροσκάφος. Ο πιλότος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κάθισμα εκτείναξης και να σωθεί. Αλλά οι στρατηγοί αρνήθηκαν και αυτό να κάνουν. Είναι προφανές ότι οι στρατηγοί δεν αρνήθηκαν να εκτελέσουν την εντολή του αρχηγού του κράτους. Όπως διευκρινίζεται στο δημοσίευμα, για να φτάσουν στο τελικό στάδιο της επίθεσης, πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα σε επίπεδο προετοιμασίας. Επίσης, είναι προφανές ότι εκτίμησαν πως δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο στρατιωτικό πλήγμα χωρίς να υπάρξουν θύματα. Ενδεχομένως να είπαν όχι για ένα θερμό επεισόδιο, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια πολεμική σύγκρουση εύκολα στην παρούσα φάση με την Ελλάδα. Η Die Welt αναφέρει ότι κατά την προετοιμασία για πόλεμο, ο στρατός ακολουθεί μια συνήθη διαδικασία. Πρώτα διεξάγονται στο παρασκήνιο συζητήσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται στρατιωτικές ασκήσεις, οι οποίες ακολουθούνται από μια ακριβή πολεμική άσκηση, μεταρρύχνονται προειδοποιητικές βολές και κατόπιν εξαπολύεται η επίθεση. Η Τουρκία βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση των πολεμικών ασκήσεων. Στα τέλη Αυγούστου, το πολεμικό ναυτικό έλαβε θέσεις. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική άσκηση θα ξεκινήσει βόρειο-δυτικά του διαιρεμένου νησιού της Κύπρου μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Προσπαθεί συνεχώς να φτάσει στο σκηνή στην πλήρη ένταση. Είναι και οι δύο πλευρές με το δάχτυλο του σκανδάλι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι τόσο πολύ στριβωμένος και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Αμερικής και από τις άλλες χώρες που δεν θα κάνει εκείνος την πρώτη κίνηση. Πάντως, η διστακτικότητα των Τούρκων στρατηγών και ναυάρχων έχει και μία άλλη εξήγηση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικού τύπου, από το 2016 και μέχρι το Μάιο του 2020 έχουν καρατομηθεί σχεδόν 20.000 αξιωματικοί. Τον περασμένο Μάιο υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικών Δυνάμεων, ο υποναύαρχος Τζιχάτ Γαϊτζή, ο αρχιτέκτονας του Μνημονίου Συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης, διαφωνώντας με τις επιλογές του Ταγί Περντογάν. Και σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία είχαμε σήμερα την επικοινωνία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κ. Παναγιωτόπουλου με την ομόλογό του της Γαλλίας, την κυρία Παρλή, στο επίκεντρο τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και το μείζον για την Αθήνα. Η επιδίωξη δηλαδή, όπως θα μας πει η Αλεξία Τασούλη, μια συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία, Αλεξία. Είχαμε λοιπόν το τηλεφώνημα του Υπουργού Άμυνας με τη Γαλλίδα ομολογό του. Το τηλεφώνημα ανήκει πήγε καλά. Υπό την έννοια ότι προχωράνε οι διαβουλεύσεις για την απόκτηση των γαλλικών μαχητικών Ραφάλ. Υπάρχουν βέβαια εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν κυρίως με το κείμενο της συμφωνίας της στρατιωτικής συνδρομής της Γαλλίας σε περίπτωση που η Ελλάδα δεχτεί επίθεση, αν δηλαδή το κείμενο αυτό θα είναι γενικόλογο ή πιο σαφές. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, είναι αποφασισμένη να διαθέσει κονδύλια για την ενίσχυση του αμυντικού εξοπλισμού της χώρας, που δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με την απόκτηση των Ραφάλ, αλλά και την αγορά σε βλήματα, σε τορπίλες και σε ανταλλακτικά. Σε ό,τι αφορά τώρα το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, οι πληροφορίες λένε ότι εξακολουθεί και παραμένει στην ναυτική βάση στη Γαλλία. Η τελευταία πολυεθνική άσκηση Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου και Αιγύπτου πραγματοποιήθηκε μόλις τον περασμένο Αύγουστο. Επομένως, χρειάζεται χρόνος για την επόμενη άσκηση και σε κάθε περίπτωση, λένε οι πληροφορίες, το Charles de Gaulle, οι κινήσεις του θα είναι πάντα στοχευμένες προς την Ανατολική Μεσόγειο. Έρχεται πάντως σε πλήρη ανάπτυξη, όπως λέγαμε και χθες, με δεκάδες μαχητικά. Λοιπόν, όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, έχουμε ήδη συνδεθεί και με τη Μόσχα, με τον ανταποκριτή μας στη Ρωσία, τον Θανάση Αυγερινό. Και αυτό γιατί, Θανάση, σε αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα στην Ελλάδα, μπαίνει και η Μόσχα, υπενθυμίζοντας ότι η αμυντική της βιομηχανία είναι έτοιμη να συνδράμει. Καλησπέρα, Νίκη. Η Μόσχα φιλοξένησε προλίγων ημερών το μεγάλο Διεθνές Στρατιωτικό και Τεχνικό Φόρουμ Στρατός 2020. Στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας παρευρέθη σε αυτή την εξοπλιστική έκθεση ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο αντιπτέραρχος κ. Θεόδωρος Λάγκιος, ως αρχηγός της ελληνικής αντιπροσωπείας, έτυχε θερμής υποδοχής. Μάλιστα, έγινε δεκτός και από τον αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας της Ρωσίας, τον Αλεξάνδρ Φομίν. Στο περιθώριο της ίδιας έκθεσης, μάθαμε προημερών και μεταδώσαμε από το Όπεν ότι υπεγράφει το αρχικό δεύτερο ρωσοτουρκικό συμβόλαιο για μια δεύτερη παρτίδα πώλησης των S-400 στην Τουρκία. Η επίσημη ανακοίνωση λέει λίγα πράγματα. Απευθύνθηκα πάντως σε διπλωματικές και στρατιωτικές πηγές μου, οι οποίες με διαβεβαίωσαν ότι η Ρωσία έχει επανειλημμένως διατυπώσει και με κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει την πάγια πρότασή της προς την Ελλάδα, ότι η ρωσική αμυντική βιομηχανία είναι έτοιμη και πρόθυμη να κατασκευάσει και να μεταβιβάσει στην Ελλάδα οποιοδήποτε είδος αμυντικού και μη εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένου και του αντιεροπορικού συστήματος S-400. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές μου εξήγησαν, επειδή πολλά λέγονται και γράφονται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για τους S-400 που αγοράζει η Τουρκία, ότι η ελληνική ηγεσία και η ελληνική πλευρά δεν θα έπρεπε να παραπονιέται για την εξαγωγή S-400 σε άλλες χώρες, εφόσον αυτή η εξαγωγή δεν απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις, από κανένα καθεστώς διεθνών κυρώσεων, είναι αμυντικό όπλο και βέβαια η Ρωσία προσφέρει και στην Ελλάδα αυτή τη δυνατότητα, εφόσον βέβαια είναι σε θέση να την αξιοποιήσει. Προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Ελλάδα έχει δεσμεύσεις έναντι του ΝΑΤΟ που δεν μπορεί να παραβεί. Ναι. Οι Ρώσοι εξηγούν ότι αυτό βέβαια είναι πρόβλημα κυρίως της Ελλάδας. Μάλιστα. Και όχι της Ρωσίας. Και το μήνυμα είναι απλό, όπως λέει και ο τίτλος μας. Αγοράστε κι εσείς αν θέλετε. Αυτό μας λέει η Ρωσία. Πάντως, ευχαριστούμε. Ναι. Για να είμαστε ακριβείς, υπάρχει συνεργασία και στο σημερινό επίπεδο. Υπάρχει συντήρηση των οπλικών συστημάτων των αντιεροπορικών που ήδη διαθέτει η ελληνική πλευρά και αυτή νομίζω συνεχίζεται κανονικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Στην Τουρκία τώρα έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό, κυρίες και κύριοι, και αυτή η ιστορική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να άρουν μερικώς το εμπάργκο όπλων που είχε επιβληθεί στην Κύπρο από το 1987. Αναλυτές και ειδικοί εξηγούν απόψε, μιλώντας στο Open, τη σημασία αυτής της εξέλιξης που θα επηρεάσει, όπως εκτιμούν, τις ευρύτερες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. 33 ολόκληρα χρόνια μετά και σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις με την Τουρκία είναι τεταμένες, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να άρουν μερικώς το εμπάργκο όπλων στην Κύπρο. Τι σημαίνει όμως αυτή η κίνηση? Πρώτον, οι ΗΠΑ θέλουν μια στενότερη αμυντική σχέση με την Κύπρο, με το μέλλον να δείχνει τελικώς ΝΑΤΟ. Και δεύτερον, ότι οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το ειδικό στάτους της Κύπρου με τις εγκύτριες δυνάμεις και όλα αυτά είναι πλέον θέμα του παρελθόντος, κάτι το οποίο στέλνει σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, η οποία ήταν αναμενόμενο να ενοχληθεί από αυτή την αναβάθμιση των αμυντικών σχέσεων ΗΠΑ και Λευκοσίας. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στην Τουρκία. Σφοδρές αντιδράσεις υπήρξαν από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν, αλλά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, έροντας το εμπάργκο όπλων στην ελληνοκυπριακή διοίκηση, επαναλαμβάνουν τα λάθη που έκανε η Ευρώπη στο νησί. Ως έθνος, είμαστε αποφασισμένοι και ενωμένοι να χαλάσουμε μαζί αυτά τα παιχνίδια. Some will ask if we are taking this step in response to the most recent developments in the region. The answer is no. Και μπορεί η Αμερικανίδα πρέσβη σε συνέντευξη τύπου σήμερα να επιχείρησε να αποσυνδέσει την κίνηση αυτή με τις ενέργειες της Τουρκίας. Ωστόσο, έμπειροι αναλυτές τη θεωρούν ξεκάθαρα πολιτική. Δείχνει την αλλαγή των ΗΠΑ και είναι μήνυμα στον Ερντογάν κυρίως. Δηλαδή ότι έχει προβλήματα με την Δύση και κυρίως με το Αμερικανικό Κογκρέσο. Είναι ένα πολύ ισχυρό, ένα πανίσχυρο μήνυμα προς την Τουρκία, ότι η Αμερικανική εξωτερική πολιτική ξέρει, καταλαβαίνει και δείχνει με τον πιο παραστατικό τρόπο ποιος είναι αυτός που προκαλεί προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ιστορική αμερικανική απόφαση αφορά τα λεγόμενα μη φωνικά όπλα και έχει διάρκεια ενός έτους. Μη θανατηφόρα όπλα χρησιμοποιούν συνήθως οι αστυνομικές δυνάμεις, δυνάμεις καταστολής. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ζητήσει διευκρινήσεις. Συνήθως εννοούν άλλα μέσα, δηλαδή οχήματα, κράνη. Μπορούσε η Κυπριακή Δημοκρατία να τα προμηθευτεί αυτά και προηγουμένως. Ήδη η Κυπριακή Δημοκρατία χρησιμοποιεί ελικόπτερα και η Εθνική Φρουρά και η αστυνομία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άρση του εμπάργκου μπορεί να γίνει για 2 χρόνια, μπορεί να γίνει μόνιμη, μπορεί να περιλάβει όλα τα όπλα στην περιοχή. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Η ισχύς της μερικής άρσης του εμπάργκου ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021. Ακούσατε τους ειδικούς να μιλούν για ένα μήνυμα σαφές που εξέπεμψε χθες προς πάσα ενδιαφερόμενη κατεύθυνση η Ουάσιγκτον. Με τον Μιχάλη Ιγνατίου θα σταθούμε σε ένα άλλο μήνυμα που έστειλε αυτή τη φορά ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας για όσα συμβαίνουν, Μιχάλη. Ναι, Νίκη, καλησπέρα. Μίλησε πριν από λίγο και έκανε νέα έκκληση για διάλογο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάικ Πομπέο, και κάλεσε να μειωθούν άμεσα οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ισχυρό μήνυμα του αναφέρει, κατά λέξη Νίκη, όλοι να κάνουν πίσω, είπε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αμερικανική κυβέρνηση είναι εναντίον κάθε πολεμικής ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάθε πολεμικής ενέργειας. Αυτό είναι το μήνυμα βασικά. Είναι μια πολιτική ίσων αποστάσεων που την έχουμε δει πολλές φορές βεβαίως στις διατυπώσεις. Ναι. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Όλοι να κάνουν πίσω. Δεν θα διαφωνήσω. Έκανε αρκετές δηλώσεις ο κ. Πομπέο.
Πρέπει να τις ακούσουμε. Νίκη ζήτησε να τερματιστεί η κλιμάκωση και ανέφερε ονομαστικά την Τουρκία και την Ελλάδα ότι πρέπει να βοηθήσουν για να μειωθούν αυτές οι εντάσεις. Θυμίζω ότι το μήνυμα του Πρόεδρου Τραμπ όταν τηλεφώνησε στον Πρωθυπουργό και στον Ταραξία Ταγί Περτογάν ήταν να ξεκινήσει άμεσα η αποκλιμάκωση και να ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως ξέρεις, αποδέχθηκε την αμερικανική εισήγηση υπό τον όρο ότι ο Ερντογάν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από την περιοχή του Καστελόριζου και θα σταματήσει τις προκλήσεις. Και ο Ισλαμιστής ηγέτης της Τουρκίας τι απάντησε? Απλά δεν συμφώνησε και πρόσβαλε έτσι τον κύριο Τραμπ, ο οποίος σημειώνω και θυμίζω ότι τον γλίτωσε από πολλές δυσάρεστες καταστάσεις. Η στάση αυτή του κ. Ερντογάν, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, έχει καταγραφεί στην Ουάσιγκτον και είναι η προσωπική μου άποψη πως δεν υπάρχει πλέον άνθρωπος στην Αμερικανική Πρωτεύουσα που θα πει ότι δεν γνωρίζει ποιος δημιουργεί τα προβλήματα και στην κυβέρνηση, ξέρεις, αλλά ειδικά στο Κογκρέσο, Νίκη, οι πάντες γνωρίζουν τα πραγματικά γεγονότα. Ο κ. Πομπέο είπε συγκεκριμένα ότι καλούμε όλους να κάνουν ένα βήμα πίσω για να μειωθούν οι εντάσεις και να αρχίσουν διπλωματικές συνομιλίες στο θέμα των διενέξεων που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει σημασία αυτή η φράση, αυτή σε δύο λέξεις, διπλωματικές συνομιλίες. Είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει συνομιλήσει με τον πρόεδρο Ερντογάν. Μιλάμε με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, είπε. Προτρέπουμε όλους να κάνουν αυτό που είπα και προηγουμένως, να υποχωρήσουν, να μειώσουν τις εντάσεις και να αρχίσουν να διεξάγουν διπλωματικές συζητήσεις. Και άκου τι λέει σχετικά με τις συγκρούσεις που υπάρχουν εκεί, στην Ανατολική Μεσόγειο, σχετικά με τις συγκρούσεις για τα θέματα ασφάλειας, σχετικά με τις συγκρούσεις για τους ενεργειακούς πόρους, σχετικά με τις συγκρούσεις για τις θαλάσσιες ζώνες. Και σημείωσε χαρακτηριστικά, πρέπει να καθίσουν και να συζητήσουν σχετικά με αυτό. Εννοεί βασικά τα προβλήματα στη Μεσόγειο, που βεβαίως λίγη δημιουργεί η Τουρκία. Και να το επιλύσουν διπλωματικά. Δεν είναι χρήσιμο να αυξηθεί η στρατιωτική ένταση στην περιοχή. Μόνο αρνητικά πράγματα μπορεί να ρέουν από αυτήν την κατάσταση. Ρωτήθηκε για την απόφαση για να αρθεί το εμπάρκο όπλων και έχουν σημασία οι δηλώσεις του. Απάντησε ότι ερχόταν εδώ και πολύ καιρό αυτό. Και είπε το εξής, το οποίο χρήζει πολλών ερμηνεών, αν και νίκη πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο τι εννοεί. Γνωρίζουμε ότι αυτή η απόφαση της άρσης του εμπάρκο, έτσι, ανακοινώθηκε υπό το φως των αυξημένων εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά νομίζαμε ότι ήταν το σωστό. Γι' αυτό αποφάσισα ότι θα προχωρήσουμε. Επίσημη θέση της Αμερικανικής κυβέρνησης, και τελειώνω, είναι ότι στις διπλωματικές αυτές πρωτοβουλίες πρέπει να λάβουν μέρος η Άγκυρα, η Αθήνα, αλλά και η Λευκοσία, η οποία αποτελεί και αυτή πλέον στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ. Μάλιστα. Σημασία κρατάμε και σε αυτήν την τελευταία επισήμανση που μας μετέφερε ο Μιχάλης Ιγνατίου, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε τώρα να στρέψουμε το βλέμμα στα βόρεια σύνορά μας. Στον Εύρο μετέβη σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Είναι μαζί μας η Μίνα Καραμίτρου. Αναμένεται, Μίνα, το έχουμε ήδη πει, να αρχίσουν οι εργασίες για την επέκταση του φράχτη. Στο μεταξύ όμως συνεχίζονται και οι εισρωές από το πέρασμα του Εύρου και έχουν και ενδιαφέροντα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκείνοι που μπαίνουν στην επικράτεια. Ναι, Νίκη, καταρχάς να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Open, μέσα στους επόμενους 4 μήνες τα πρώτα κομμάτια από το νέο φράχτη θα είναι έτοιμα. Και αμέσως μετά ακολουθεί ένα δύσκολο κομμάτι, περίπου 14 χιλιόμετρων, το οποίο θα είναι έτοιμο στους επόμενους 8 μήνες. Πάντως, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σήμερα που βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη και ενημέρωσε τοπικούς παράγοντες, έδωσε όλες τις λεπτομέρειες. Και το πιο βασικό είναι ότι μιλάμε για έναν φράχτη ο οποίος ξεκινάει να κατασκευάζεται άμεσα. Και επαναλαμβάνω, τα πρώτα του κομμάτια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τους επόμενους 4 μήνες θα είναι έτοιμα. Από εκεί και πέρα, όλοι παρατηρούν, οι αρχές παρατηρούν τις τελευταίες ημέρες μια αύξηση ροών στον Εύρο. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους είναι Τούρκοι. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι χθες από τα 31 άτομα τα οποία μπήκαν από την περιοχή του Εύρου στην Ελλάδα, τα 29 ήταν Τούρκοι. Και αν πάω μία μέρα ακόμη πριν, δηλαδή προχθές, από τα 29 άτομα τα οποία μπήκαν στην χώρα μας, τα 22 ήταν Τούρκοι. Και αυτό το στο οποίο επιμένουν πάντως κυρίως οι σύνοριοφύλακες που βρίσκονται εκεί, είναι ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οπωσδήποτε η β' ζώνη, όπως λένε χαρακτηριστικά, καθώς πολλοί από αυτούς καταφέρουν να φτάσουν ακόμα και μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι συγκρούσεις, για να σταθούμε ευρύτερα στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, κυρίες και κύριοι, και αυτή η μάχη ισχύως που βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη, μοιάζει να παίρνει μορφή ως σύγκρουση πολιτικής επικυριαρχίας ανάμεσα σε δύο χώρες. Από τη μία η Τουρκία, από την άλλη η Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, με την πολιτική που ακολουθεί από το Ιράκο στο Λίβανο και από την Κύπρο ως τη Λιβύη, υπενθυμίζει στη διεθνή κοινότητα το χαρακτήρα της Γαλλίας ως παγκόσμιας υπερδύναμης. Ο Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στο Ιράκ, όπου γίνεται δεκτός με τιμές. Μέσα σε 24 ώρες ο Γάλλος πρόεδρος επισκέπτεται Βηρυτό και Βαγδάτη, κάνοντας απόλυτα σαφές πως η Γαλλία επιστρέφει δυναμικά στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ο Εμμανουέλ Μακρόν απαντά στην Τουρκία με μπαράζ επισκέψεων σε χώρες κλειδιά και τονίζει με νόημα πως οι τουρκικές βλέψεις στη Συρία δεν γίνονται δεκτές από το Παρίσι. Η επίσκεψη Μακρόν στο Ιράκ αποτελεί απτή απόδειξη πως η γαλλική διπλωματία υλοποιεί ήδη το σχέδιο κύκλωσης της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η δεύτερη μέσα σε διάστημα λίγων ημερών επίσκεψη στο Λίβανο και οι δηλώσεις για τουρκικές φαντασιώσεις στην περιοχή είναι ακόμη ένα χτύπημα στις νεοοθωμανικές βλέψεις Ερντογάν. Η Λιβύη φαίνεται πως αποτελεί επίσης στόχο για τη Γαλλία, η οποία σταθερά, παρά την τουρκική προκλητικότητα, στηρίζει την πολιτική λύση, οδηγώντας ουσιαστικά σε αδιέξοδο τις πολεμικές επιδιώξεις Ερντογάν. Με τις φήμες για κατατόμηση του Υπουργού Άμυνας της Λιβύης μετά από τουρκικές πιέσεις να διαψεύδονται, καθώς ο Σαλαντίν Ναμρούς μετέβη σήμερα στην Άγκυρα για να αποδώσει τα σέβη του στους στενούς Τούρκους συμμάχους της κυβέρνησης Σάρατζ, η Γαλλία επιχειρεί, στηρίζοντας στεναρά την κατάπαυση του Πειραιώς της 21ης Αυγούστου, να γράψει και στη Βόρεια Αφρική τον επίλογο των υπεραλιστικών βλέψεων της Τουρκίας. Την ώρα που το Μπραντ Εφέρ Τουρκίας-Γαλλίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Ντι Μάιο είχε συναντήσεις με Σάρατζ και Σάλεχ σε Τρίπολη και τον Μπρουκ. Η Ιταλία έχει ξεκάθαρο στόχο, την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης στα πλούσια πετρελαϊκά κοιτάσματα της Λιβύης. Με φόντο λοιπόν το σύνολο των εξελίξεων που σας έχουμε παραθέσει, καλώς ορίζω στο στούντιο το Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Νίκη. Καλησπέρα, Γιάννη. Είναι απορίας άξιων όταν χρειάζεται να περάσουν 24 ολόκληρες ώρες για να διαψευστεί ένα δημοσίευμα που αναφέρει αυτά που διαβάσαμε χθες στη Welt. Δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε απορίες, αλλά ούτε και αυταπάτες. Εδώ είναι προφανές ότι εντάξει, πρόκειται για μια διάψευση σκοπιμότητας, προσχηματική. Οι Τούρκοι ήθελαν να κάνουν την απειλή τους γνωστή και απειλούν με κάτι το οποίο έχουν ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει ο Ερντογάν. Πριν από 5 χρόνια είχε δώσει την εντολή να καταρριφθεί το ρωσικό Σουχόι στη Βόρειο Συρία. Επομένως, στην πραγματικότητα ήθελαν να διαμηνύσουν τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς την Ευρώπη ότι ο χρόνος τελειώνει, η κλεψίδρα τελειώνει και πλέον, το είπε και ο Τσαβούσογλου, ξέρεις, μπροστά στο ΜΑΣ, το θυμάσαι, ότι την επόμενη φορά που θα γίνει κάποιο επεισόδιο δεν θα πρόκειται περί ατυχήματος, αλλά περί συνειδητής επιλογής. Το θέμα είναι ότι το μήνυμα αυτό που το απευθύνουν και προς την Ελλάδα και προς την Ευρώπη από τη μεν χώρα μας λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη και μεταδώσαμε και με τα ρεπορτάζ τις προσπάθειες που καταβάλουμε για να την αντιμετωπίσουμε την τουρκική από απειλή. Από τους εταίρους μας όμως. Οι εταίροι μας κάνουν ότι δεν ακούν και παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Με την εξαίρεση της Γαλλίας οι υπόλοιποι κοφεύουν. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου οι δηλώσεις τις οποίες έκανε ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν. Ο κύριος Στάνο. Μίλησε περί διαλόγου, περί αποκλιμάκωσης τη στιγμή κατά την οποία εκτοξεύονται τέτοιες απειλές. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι με τη στάση τους εδώ τείνουν να δικαιώσουν τον παλαιό Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Χένρι Κίσιντζερ, ο οποίος είχε πει σκοπτικά για την Ευρώπη για να καταδείξει την πολυγλωσία, την υποκρισία και την αδυναμία συνεννόησης. Ποια είναι η κυρία, σε ποιον αριθμό μπορώ να της τηλεφωνήσω και με ποιον να συνεννοηθώ? Λοιπόν, για να δούμε. Κρίσιμες οι εβδομάδες που ακολουθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον διεθνολόγο και διδάκτορα γεωπολιτικής, τον κύριο Γιώργο Φίλη, που είναι απόψε μαζί μας. Σας καλωσορίζω, κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ. Και ξεκινώ αμέσως ζητώντας σας να μας σχολιάσετε αυτήν την καθυστερημένη διάψευση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς με την ανάγνωση ότι η Τουρκία διέρευσε ένα μήνυμα απειλητικής πυγμής, ένα από τα πολλά που εκπέμπει, άφησε να το εμπεδώσουμε 24 ώρες ως απειλή πολεμική και τώρα βγήκε προσχηματικά να το διαψεύσει. Συμφωνείτε με αυτήν την ανάγνωση? Προφανώς είναι προσχηματική διάψευση η οποία έγινε. Πολύ σωστά το ετέθη στη συζήτησή σας με τον κύριο Παπαδόπουλο. Η Τουρκία όντως... Ο ένας λόγος ο οποίος έχει υπάρξει τέτοιο δημοσίευμα είναι για να εκφοβήσει την Ελλάδα
και τους Ευρωπαίους αναφορικά με τις προθέσεις της. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι υπάρχει ζήτημα από το δημοσίευμα, το οποίο ίσως θα πρέπει να αξιολογηθεί αναλόγως από τις υπηρεσίες μας, και είμαι σίγουρος ότι αυτό συμβαίνει, ότι υπάρχει μια διχογνωμία. Αυτό που λέει το ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν στάδια για μέχρι να καταρριφθεί αεροσκάφος ή να ρίξουμε βολές, αυτή η ανάλυση η οποία έγινε και που διαρρέεται δεν έχει να κάνει με πολεμικές επιχειρήσεις. Έχει να κάνει με το ευρύτερο ζήτημα κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης μιας κρίσης, η οποία οι συνομιλίες εννοεί ότι είναι πολιτικές. Και μπορεί να καταλήξουμε. Επιτρέψτε μου μόνο παρενθετικά για τους τηλεθεατές μας που μπορεί να μην το θυμούνται. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι η απάντηση ή η δίθεν απάντηση των στρατηγών. Ότι δεν μπορούμε τώρα να βυθίσουμε πλοίο, είμαστε σε άλλα στάδια. Πιο πρόημα. Δεν υπάρχουν αυτά. Μάλιστα. Αυτό είναι. Εδώ φαίνεται και το προσχηματικό. Αυτό που υποτίθεται είναι απάντηση είναι απλά η σκάλα κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης, πολιτική και στρατιωτική, που κάνουν δύο χώρες. Κύριε Φίλη, μήπως μας έχουν ξεπεράσει λίγο οι εξελίξεις? Η Αθήνα παρακολουθεί με ψυχραιμία, επιχειρεί σε επίπεδο διπλωματικό να χτίσει συμμαχίες. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι το πετυχαίνει. Μελετά τα εξοπλιστικά της προγράμματα. Οι γείτονες μιλούν για επέμβαση σε νησιά μας. Μήπως είμαστε λίγο πίσω από τις εξελίξεις, την ατζέντα την έχει θέσει σε επίπεδο ρητορικής η Τουρκία εδώ που βρισκόμαστε? Για να είμαστε χρήσιμοι και όχι ευχάριστοι. Είμαστε πίσω κατά 40 χρόνια. 40 χρόνια κατευνασμού, κυρία Λιμπεράκη, και 40 χρόνια εξορκισμού του αντιπάλου και της έννοιας του θερμού επεισοδίου, ως αν εμείς, άμα δεν το σκεφτόμαστε, δεν θα γίνει. Αυτό είναι που μας κάνει πίσω, μας φέρνει πίσω. Μέσα σε 4 μήνες προσπαθούμε να διορθώσουμε λάθη 40 ετών με τις αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπως έχει γίνει με την Αίγυπτο και την Ιταλία, και 10 ετών απραξία επί της ουσίας στα εξοπλιστικά. Άρα είναι σίγουρο ότι μας έχουν ξεφύγει εξελίξεις. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι ακόμα και στην κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε, με ενότητα και με τον επαγγελματισμό που δείχνουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, δεν πρόκειται να δώσουν το χώρο στους Τούρκους να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Εάν οι Τούρκοι ήταν σίγουροι, προσέξτε τι σας λέω, ότι θα νικάγανε σε μια τέτοια περίπτωση, θα το είχαν κάνει. Ο κύριος Ερντογάν δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Μάλιστα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η φαντασίωσή του και το να αυτό το 2023 να τελειώσει τον Κεμάλ και να θεωρηθεί ως ο νέος προσφύτης του Σουνιτικού Ισλάμ. Αυτό η Ελλάδα και ο Ελληνισμός δεν πρόκειται να το επιτρέψουν, διότι για να γίνει το όνειρο του κύριου Ερντογάν πραγματικότητα, θα πρέπει εμείς να υποδουλωθούμε για άλλη μια φορά στους Τούρκους. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί. Κύριε Φίλη, να δούμε και στα τέλη του μήνα πώς θα βλέπει η Ευρώπη συνολικά όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε, βέβαιο. Να είστε καλά. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στα της πανδημίας. Και εκεί οι ειδήσεις δεν είναι ευχάριστες. Έχουμε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων να ανακοινώνεται καθημερινά στη χώρα μας, που έχει πια μπει εδώ και λίγες ώρες και στη λίστα χωρών καραντίνας για περιοχές όπως η Σκωτία και η Ουαλία. Ο Σεπτέμβριος είναι κρίσιμος μήνας, οι έλεγχοι συνεχίζονται και φέρνουν και λουκέτα όπως θα δείτε στη Μύκονο και αλλού. Ενώ στη Μόρια δυστυχώς η δομή έχει μπει σε καραντίνα γιατί είχαμε το πρώτο κρούσμα. Ο Πρωθυπουργός στον Αντίποδα εξέφρασε νωρίτερα την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση, όπως είπε, των πολιτών στην ανάγκη να φοράμε μάσκες. Με λουκέτο σε γνωστά beach bar της Μυκόνου. Με ανησυχία για τη διασπορά στο κέντρο υποδοχής στη Μόρια μετά από θετικό κρούσμα. Και την Ελλάδα να μπαίνει στη λίστα καραντίνας Ουαλίας και Σκωτίας, ο Σεπτέμβριος δεν φαίνεται να δίνει καλύτερα δείγματα από τον δύσκολο Αύγουστο. Μάλιστα, οι λοιμοξιολόγοι αναμένουν αυξητική τάση των κρουσμάτων προς το τέλος του μήνα με κορύφωση τους χειμερινούς μήνες. Στην περίοδο των Χριστουγέννων έχουμε τη μεγαλύτερη έξαρση αυτού του είδους των λοιμόξεων. Με αυτό το παράδειγμα, σκεφτόμαστε μήπως και ο κοροναϊός επιστρέψει. Από την πλευρά του, πάντως, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αυξημένα τεστ, αλλά και για την ανταπόκριση στη χρήση μάσκας από τους πολίτες. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία φαίνεται να αντιλαμβάνεται πια την ανάγκη να φοράμε τη μάσκα. Σε καραντίνα μπήκε το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια. Ένας 40χρονος ομαλός, ο οποίος επέστρεψε παρατύπω στη δομή, βρέθηκε θετικός. Η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει την αναγκαιότητα
κατασκευής κλειστής δομής σε ακατοίκητη περιοχή. Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα αναμένεται να μπουν δύο διάσημα beach bar της Μυκόνου, τον Άμος και ο Σκορπιός, μετά τα 13 θετικά κρούσματα. Οι χώροι απολυμάνθηκαν, ωστόσο αγωνία επικρατεί για τους 100 εργαζόμενους που έφυγαν από τα μαγαζιά πριν τους ευνηδιαστικούς ελέγχους του Σαββάτου. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί μιλώντας στο Όπεν ο συντονιστής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου για τον κορονοϊό. Ενδεχομένως να είχαν σωθεί κάποιοι αν δεν είχαν νοσηλευτεί, υποστηρίζει ο κύριος Χλώρος για τα 20 θύματα από το γυροκομείο Αγία Κυριακή. Είναι καλύτερα να γίνεται μια εκτίμηση αυτών που έχουν όντως ανάγκη νοσηλείας και να διαχωρίζεται από τους άλλους που είναι ασυμπτωματικοί. Θα είχαμε αποφύγει να τους κρύβει. Πιστεύω ναι. Μετά τη Σκωτία και την Ουαλία που επέβαλαν καραντίνα στους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τη χώρα μας, πολλοί υποστηρίζουν πως και η Βρετανία θα ακολουθήσει. We are the fifth country in the number of tests that we conduct in Europe. So we feel that we're taking every possible precaution. So we feel that this is if you like a bit harsh. Οι πλέον απίθαρχοι τουρίστες σε όλη τη Ζάκυνθο θα είναι οι Βρετανοί, οι οποίοι επιμένουν να μην φορούν μάσκα, να συνοστίζονται όπου βρίσκονται και να διοργανώνουν πάρτι μετά τις 12 τα μεσάνυχτα που κλείνουν τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Σε αναστολή των ταξιδιών προς το Λαγανά της Ζακύνθου, προχώρησε η ταξιδιωτική εταιρεία TUI. Λοιπόν, για να δούμε τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για κρούσματα και απώλειες δυστυχώς τις τελευταίες 24 ώρες. Η Δέσποινα Βλεπάκη μαζί μας. Δέσποινα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, Νίκη, το τελευταίο 24ωρο και πλέον η Ελλάδα θρυνεί 273 θύματα από αυτή την πανδημία. Όμως 233 είναι και τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν μόλις τις τελευταίες 24 ώρες. Αυτή την ώρα που μιλάμε, 38 ασθενείς δίνουν μάχη για τη ζωή τους διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας. Ας δούμε ένα μέρος του χάρτη των κρούσματων που έχει όπως πάντα ενδιαφέρον, ειδικό ενδιαφέρον. 26 είναι τα εισαγόμενα κρούσματα μόλις, 87 καταγράφηκαν στην Αττική και 17 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πρέπει να σου πω μια σημαντική εξέλιξη. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έμεινε χωρίς αντιδραστήρια και θα συνεχίσει τη λειτουργία του από τις 8 του μηνός. Είναι ίσως το μεγαλύτερο κέντρο εργαστήριο αναφοράς για τον κορονοϊό και καθημερινά εξετάζονται εκεί περίπου 1000 δείγματα. Τι ακριβώς συνέβη? Συνέβη γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση παγκοσμίως αντιδραστηρίων από ό,τι η προσφορά τους. Το συγκεκριμένο εργαστήριο λαμβάνει τα δείγματα των υγειονομικών που επιστρέφουν από τις διακοπές τους και ήταν πολλά αυτή τη βδομάδα, όπως και ασθενών που περιμένουν να χειρουργηθούν και πρέπει πάντα να έχουν αρνητικό τεστ. Τώρα, με δήλωση του Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοτζαμάνης, εξήγησε ότι όλα τα δείγματα από νοσοκομεία θα προωθηθούν σε άλλα εργαστήρια. Να σου πω τέλος και μια καλή είδηση, ότι βγήκαν τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας από τον Νίκο Ευγυρία στο Μοσχάτο και είναι αρνητικά τόσο των εργαζόμενων όσο και των φιλοξενούμενων. Είναι πράγματι μια πολύ καλή είδηση, γιατί έχουμε δει τι έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε πολύ τη Δέσποινα Βλεπάκη. Μία ημέρα μετά το πρώτο κουδούνι, στις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, θα γίνει φέτος ο αγιασμός στα σχολεία, δήλωσε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Δείτε την ίδια ώρα τι είπε ο Υπουργός Παιδείας το πρωί στην εκπομπή της πρωινής ζώνης του Open. Αυτό είναι λίγο αντισηπτικό, Δημήτρη, για τα χέρια. Ο Σάββας Κυριακίδης προετοιμάζει τον 9χρονο γιο του για την πρώτη μέρα στο σχολείο. Όπως λέει, επέστρεψαν νωρίτερα από τις διακοπές τους για να απομονωθούν στο σπίτι τους και να φροντίσουν και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Να κοιτάξουμε τι μάσκες θα πάρουμε, τι αντισηπτικά θα πάρουμε, τι μαντιλάκια θα πάρουμε, τι μωρομάντιλα θα πάρουμε. Και γενικά κοιτάμε πρώτα την υγιεινή και μετά θα κοιτάξουμε δυστυχώς την εκπαίδευση. Την ίδια ώρα, παρά τις εκκλήσεις των επιστημόνων για άμεση επιστροφή, αρκετοί είναι εκείνοι που μετά από την ανακοίνωση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στις 14 Σεπτεμβρίου αποφάσισαν να μείνουν λίγες μέρες ακόμη στις παραλίες. Μετά την παράταση στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, κάποιοι γονείς αποφάσισαν να συνεχίσουν τις διακοπές τους και να παραμείνουν στα εξοχικά τους. Πάμε να καθίσουμε λίγο ακόμα, μέχρι την Κυριακή. Λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι, η πολύωρη χρήση της μάσκας είναι αυτή που ανησυχεί γονείς και μαθητές. Προβληματισμένοι είναι οι γονείς, καθώς όπως λένε τα παιδιά μέχρι την Τρίτη Δημοτικού, είναι δύσκολο να ανεχτούν τη μάσκα κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού προγράμματος. Εδώ δεν μπορούμε εμείς μισή ώρα στο σούπερ μάρκετ. Τώρα πώς να μπουν τα παιδιά όλη μέρα? Έτσι, πολλοί γονείς έχουν ξεκινήσει ήδη μαθήματα. Την πιάνεις, την ακουμπάς στο σωματάκι, τη βάζεις πίσω από τα φτάκια. Εντάξει, και την προσαρμόζουμε μετά εδώ πέρα όταν έχει σιδεράκι, γιατί αυτή δεν έχει. Καλύβουμε τη μύτη μας και το στόμα μας.
Ο Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Open, διαβεβαίωσε ότι όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία των σχολείων. Η εισήγηση Επιτροπής ήταν για πλήρη σύνθεση με τα αυξημένα μέτρα για να γυρίσουμε σε μια κανονικότητα. Και λέω κανονικότητα, διαφορετικά θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπεριτροπής, θα μπορούσαμε να κάνουμε τηλεκπαίδευση. Ο αγιασμός πάντως θα τελεστεί μια μέρα αργότερα, την Τρίτη, καθώς τη Δευτέρα οι ιερείς θα λειτουργούν στους ναούς για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, όπως ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος. 15. Θα γίνει ο αγιασμός όπως θα αποφασίσουν, θα αγιάσουν τις αίθουσες, τα παιδιά και να ευχηθούμε για τα παιδιά να έχουν πρόοδο. Ο αγιασμός θα γίνει ανατάξη για να αποφευθεί ο συνωστισμός, ενώ όπως τόνισε η Υπουργός Παιδείας, η εκπαίδευση των μαθητών στη χρήση μάσκας θα είναι μέρος της καθημερινότητας στο σχολείο. Και από τα σχολεία στην αγορά εργασίας, γιατί κυρίες και κύριοι, το Open αποκαλύπτει σε αποκλειστικότητα απόψε τον τρόπο με τον οποίο θα καταβληθεί τελικά το δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζομένους, εκείνους και είναι εκατοντάδες χιλιάδες, που είχαν τεθεί σε αναστολή. Ο Γιάννης Φόσκολος έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ. Γιάννη. Ναι, Νίκη. Λοιπόν, η πρόβλεψη για το φετινό δώρο Χριστουγέννων εντάσσεται σε μια δέσμη μέτρων για εργαζόμενους και ανέργους που κατατίθεται από το Υπουργείο Εργασίας την Δευτέρα στη Βουλή. Η διάταξη αφορά στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή ή πλήττονταν σημαντικά. Η πληρωμή του δώρου πρέπει να γίνει κανονικά και χωρίς αναβολή σύμφωνα με τη διάταξη, δηλαδή έως τις 21 Δεκεμβρίου. Το ποσό του δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλεται από το κράτος, όπως προβλέπει η σχετική διάταξη, για να μην χαθεί χρόνος για τον εργαζόμενο. Εδώ να θυμίσουμε πως το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τους μισθούς από την 1η Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου. Σωστά. Βάση υπολογισμού για το ποσό που πληρώνει το κράτος όμως θα είναι η ειδική αποζημίωση, η αποζημίωση ειδικού σκοπού, δηλαδή τα 534 ευρώ. Αυτό σημαίνει. Άρα εδώ έχουμε μια μείωση, έτσι. Εδώ σημαίνει λοιπόν πως για τους αυτό σημαίνει λοιπόν πως για τους εργαζόμενους οι οποίοι είχαν υψηλότερους μισθούς από τον κατώτατο θα υπάρχει μία μείωση στη βάση υπολογισμού ανάλογα και με το πλήθος των μηνών της αναστολής. Ενώ αντίθετα ίσως ευνοημένοι βγουν κάποιοι οι οποίοι εργάζονταν με μερική απασχόληση ή με εκπεριτροπής απασχόληση και είχαν μικρότερους μισθούς από 534 ευρώ το μήνα. Γιατί να θυμίσουμε ότι η ειδική αποζημίωση είναι οριζόντια για όλους. Δώρο Χριστουγέννων θα πάρουν και οι εποχικοί εργαζόμενοι που βγήκαν σε αναστολή σύμβασης με βάση τα 534 ευρώ. Και τέλος να πούμε, Νίκη, πως φαίνεται πως αμβλύνεται και η διάταξη η οποία σχετίζεται με την προληπτική καραντίνα και την αναπλήρωση του χρόνου εργασίας, καθώς πηγαίνουμε σε ένα σενάριο που οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναπληρώνουν με υπερεργασία μόνο τις μισές από τις εργάσιμες ώρες της καραντίνας. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερε ο Γιάννης Φόσκολος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι περιμένουν, όπως ξέρετε, έως και 3 χρόνια για να πάρουν σύνταξη. Αυτή είναι μια χρόνια παθογένεια του συστήματος και τώρα το Υπουργείο Εργασίας φιλοδοξεί να την ανατρέψει από το 2021 με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που θα εφαρμοστεί. Τις 170.000 έφτασαν οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις στα τέλη Ιουλίου, ενώ στην αναμονή είναι και 100.000 επικουρικές. Χιλιάδες ασφαλισμένοι περιμένουν έως και 3 χρόνια για την έκδοση της σύνταξής τους, πολλοί χωρίς να εισπράττουν καν προσωρινή. Κατέθεσα τέλος του 2017 και η σύνταξη βγήκε τέλος του 2019. 2 χρόνια. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδο αυτή. Στην ουρά είναι πολύ μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, καθώς εκκρεμούν 55.000 αιτήσεις προς το πρωινίκα. Παράλληλα, εκκρεμούν 30.000 αιτήσεις ελεύθερων επαγγελματιών, 38.000 αγροτών και 20.000 δημοσίων υπαλλήλων. Σχεδόν οι μισές, δηλαδή 80.000, υποβλήθηκαν το 2019. Άλλες 35.000 υποβλήθηκαν φέτος, 25.000 χρονολογούνται από το 2018, ενώ υπάρχουν 10.000 αιτήσεις που εκκρεμούν από το 2017. Έχω καταθέσει αίτημα για σύνταξη γύρατος μετά από 35 χρόνια δουλειάς στο τέλος του 2017. Όμως μέχρι σήμερα παίρνω προσωρινή. Η μείωση του όγκου των εκκρεμωτήτων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφιακής απονομής της σύνταξης Atlas είναι το υπαριθμόν ένα στοίχημα του Υπουργείου Εργασίας. Στο ηλεκτρονικό σύστημα έχουν ενταχθεί οι νέες συντάξεις αγροτών ΟΓΑ και οι μεταβιβάσεις λόγω θανάτου συνταξιούχου. Το δίμηνο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκαθαρίζονται ψηφιακά όλες οι συντάξεις των δύο αυτών κατηγοριών που εκκρεμούν από το 2017. Διεκδικώ το δικαίωμά μου μετά από 35 χρόνια δουλειάς να πάρω αυτά που μου ανήκουν. Τους επόμενους μήνες εντάσσονται στο ψηφιακό σύστημα σταδιακά και οι υπόλοιπες κατηγορίες συντάξεων με στόχο στα τέλη του 2021 όλες οι νέες αιτήσεις να βγαίνουν ψηφιακά. Για τους δεκάδες χιλιάδες όμως που είναι στο περίμενε και χωρίς εισόδημα για μήνες, η πραγματικότητα παραμένει σκληρή.
Για χρήματα θα μιλήσουμε και τώρα. Η χώρα μας βγήκε στις αγορές σήμερα με ένα δεκαετές ομόλογο. Τα πήγαμε καλά, όπως θα μας πει ο Σπύρος Δημητρέλης. Πήραμε ψήφο εμπιστοσύνη, Σπύρο. Νίκησε μια συγκυρία που το Οικονομικό Επιτελείο αναζητεί χρήματα για να θωρακίσει τα ταμιακά διαθέσιμα, για να συνεχίσει να στηρίζει με μέτρα την οικονομία, αλλά και για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες δαπάνες για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Το Οικονομικό Επιτελείο βγήκε στις αγορές με επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου και μάλιστα με μεγάλη, με σημαντική επιτυχία. Το ποσό που προσφέρθηκε από τις αγορές στην Ελλάδα ανήρθε στα 18 δισεκατομμύρια ευρώ και το ποσό που τελικά δανείστηκε το Υπουργείο Οικονομικών ήταν 2,5 δισεκατομμύρια, περίπου 500 εκατομμύρια παραπάνω από αυτά που είχε υπολογίσει αρχικά. Το επιτόκιο ήταν εξαιρετικά καλό, ήταν στο 1,23% για 10 έτη όπως είπαμε, ενώ μόλις τον Ιούνιο στην αντίστοιχη έκδοση ήταν 1,56%, δηλαδή υποχώρησε. Να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται εν μέσω μιας πολύ κακής συγκυρίας για την πραγματική οικονομία. Αύριο η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει πώς πήγε η οικονομία το ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι συρρυκνώθηκε κατά 16%, καθώς υπήρχε 1,5 μήνας που ήταν μέσα στο lockdown. Ναι. Και έτσι πάμε σε μια ύφεση φέτος που θα κινηθεί μεταξύ 8% και 10% λοιπόν, λόγω της πανδημίας. Είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Δημητρέλη. Αυτό συμβαίνει βεβαίως για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Άλλωστε, τα θύματα, τα κρούσματα της πανδημίας ολόκληρη την Ευρώπη έχουν ξεπεράσει πια τα 4 εκατομμύρια. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους για την εξάπλωση της πανδημίας στην Ευρώπη. Οι φορείς του COVID-19 έχουν σπάσει το φράγμα των 4 εκατομμυρίων από όταν ο κορονοϊός άρχισε να σαρώνει τη γυραιά Ήπειρο. Στην Ιταλία, που θρυνεί περισσότερους από 35.000 νεκρούς, οι αρχές εντείνουν τα μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας. Πλέον, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο στη Ρώμη, οι επιβάτες μπορούν να υποβάλλονται σε τεστ μέσα από τα αυτοκίνητά τους. Io penso che comunque se tu vieni da una zona che sei stato se zona insomma queste qua infette oppure ci hai avuto i sintomi, dico così fa. Στη Λομβαρδία, την περιφέρεια της Ιταλίας που επλήγει όσο καμία άλλη στη χώρα, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί άνοιξαν με θερμομετρήσεις, αντισηπτικά και υποχρεωτική χρήση μάσκας για τους δασκάλους. La paura, ma la paura ci può essere comunque in qualsiasi momento della giornata. Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν η σημερινή στο Βατικανό. Για πρώτη φορά από τα τέλη Φεβρουαρίου, δεκάδες πιστοί παρακολούθησαν το καθιερωμένο κήρυγμα του Πάπα Φραγκίσκου, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Dopo tanti mesi, riprendiamo il nostro incontro faccia a faccia. Στη Γερμανία, που μετρά περισσότερους από 9.000 νεκρούς, ο Υπουργός Υγείας αποκλείει το ενδεχόμενο μιας νέας καθολικής καραντίνας. Η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων τις τελευταίες εβδομάδες εντείνει τους φόβους για ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας μέσα στο φθινόπωρο. Και οι λοιμοξιολόγοι καλούν τους Γερμανούς να τηρούν ευλαβικά τα μέτρα προστασίας. Στην Ισπανία, τα σχολεία θα ανοίξουν σταδιακά από την ερχόμενη Παρασκευή και οι μάσκες θα είναι υποχρεωτικές για τους μαθητές άνω των 6 ετών. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τα παιδιά θα πρέπει να απολυμμένουν τα χέρια τους τουλάχιστον 5 φορές στη διάρκεια των σχολικών ωρών. Van a ser ya las que van a tener que tener esto en cuenta para tomar medidas en casa. Την εποχή του κορονοϊού, το φημισμένο φεστιβάλ κινηματογράφου στη Βενετία κάνει πρεμιέρα σήμερα με όλες τις προφυλάξεις. Θερμομετρήσεις για τους προσκεκλημένους αλλά και μάσκες για τους στάρ της μεγάλης οθόνης, όπως η ηθοποιός Kate Blanchett, η οποία είναι μέλος της κριτικής επιτροπής στη Μόστρα. Εκτός συνόρων και για τη συνέχεια από τον ευρωπαραλυτικό παράγοντα Νόβιτσοκ, δηλητηριάστηκε η ηγετική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης, ο Άλεξεϊ Ναβάλνη. Το ανακοίνωσε σήμερα η Γερμανία. Ο Γιάννης Χαραμίδης έχει περισσότερα. Γιάννη. Νίκη, μεταφερόμαστε 2 χρόνια πίσω, το 2018, όταν ο συγκεκριμένος ευρωπαραλυτικός παράγοντας είχε βρεθεί και σε ακόμα ένα ζευγάρι Ρώσων, συγκεκριμένα του Σεργέη Σκρίπαλ και της κόρης του Γιούλια, μάλιστα σε βρετανικό τότε έδαφος. Είχαν νοσηλευτεί για πολύμηνη νοσηλεία, είχαν αφαιθεί μετά από πολλούς μήνες σε καλά στην υγεία τους. Σήμερα, λοιπόν, η γερμανική κυβέρνηση με κάθε βεβαιότητα ανακοίνωσε τα τοξικολογικά αποτελέσματα από το νοσοκομείο στον οποίο νοσηλεύεται τις τελευταίες 2 εβδομάδες ο Αλεξέη Ναβάλνη. Δείχνουν νευροτοξικό παράγοντα. Δείχνουν δηλητηρίαση. Τοποθετήθηκε επισήμως για το θέμα η καγκελάριος Μέρκελ, η οποία μίλησε για ένα έγκλημα κατά του συγκεκριμένου ανθρώπου. Θα ενημερωθούν άμεσα το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πρώτη αντίδραση υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μιλάει για μια δειλή επίθεση κατά του Αλεξέη Ναβάλνη, αλλά και από το Κρεμλίνο, που θα ζητήσει άμεσα την ανταλλαγή στοιχείων με την Γερμανία. Λοιπόν, στην περίπτωση της Βρετανίας είχαμε κραδασμούς. Για να δούμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Χαραμίδη. Πολύ μακριά από όλα αυτά θα κινηθούμε και συγκεκριμένα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Θα μιλήσουμε και τη συναυλία του στους κήπους του Μεγάρου Μουσικής.
Υπέροχες μουσικές, μνήμες, νοσταλγία, μαγευτική ατμόσφαιρα και ενθουσιασμός κυριάρχησαν στη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου, με την οποία άνοιξαν οι εκδηλώσεις στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός παρότρινε το κοινό να τηρεί τις οδηγίες των ειδικών για την πανδημία, αψηφώντας τις αντίθετες θεωρίες. Τον κορονοϊό θα τον ξεπεράσουμε. Τον Ερντογάν θα τον ξεπεράσουμε. Την οικονομική κρίση θα την ξεπεράσουμε. Την ανθρώπινη βλακεία δεν πρόκειται να την ξεπεράσουμε ποτέ. Μα πρέπει να μάθουμε να ζούμε, όπως λένε, με την βλακεία. Τηρώντας αποστάσεις, 1,5-2 μέτρα από τη βλακεία, πλένοντας τακτικά τα χέρια μας, μη μας κολλήσει, και με προφυλακτήρες, μη μας βρούνε οι ψεκασμίδες. Η συναυλία ήταν αφιερωμένη στη μουσική επανάσταση του Woodstock, 50 χρόνια μετά από εκείνο το καλοκαίρι της αγάπης και της ειρήνης, που αποτέλεσε ορόσημο για μια ολόκληρη εποχή και επηρέασε πολλές γενιές. Μας δείξανε ότι υπάρχει η αξεδίψα στη δίψα, ο πυρετός του ουρανού, μια φλεγόμενη αγάπη, αχόρταγη και ανικανοποίητη. Ο Διονύσης Σαββόπουλος χάρισε στους θεατές στιγμές μαγείας αλλά και αισιοδοξία σε μια εποχή αβεβαιότητας. Ό,τι και να έρχεται, δεν υποστέλουμε τη σημαία. Ανεμίζουμε το σημαιάκι μας για ένα κόσμο ευλογημένο, για μια κοινωνία εμπνευσμένη και ανοιχτή, γυρεύοντας μια πλούσια και ελεύθερη ζωή. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μείνετε στο Open να ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, καλό σας βράδυ.